Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος, σήμερα θα εξετάσουμε τη ζωή των αυριανών Αγίων μας, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμάς και Δαμιανό. Εδώ στο Ξυναξάρι του μηνός Ιουλίου θα εντρυφήσουμε και θα μελετήσουμε λίγο τη ζωή τους. Καταρχάς, ακούω κάποια ονόματα που τον φωνάζουν Αργύρι κάποιον ή Αργυρό και έτσι τους βαφτίσανε και είναι λάθος ονόματα, διότι Αργύρης και Αργυρός ή η Αργυρό σημαίνει τα Αργύρια, τα 30 Αργύρια του Ιούδα. Ενώ Ανάργυρος είναι εκείνος ο οποίος δεν πήρε ποτέ του χρήματα και δεν είναι φιλοχρήματος. Ενώ αντιθέτως ο φιλοχρήματος ονομάζεται Αργύρης. Αναζητά δηλαδή τα 30 Αργύρια. Στην 1η λοιπόν Ιουλίου η Εκκλησία μας εορτάζει δύο μεγάλους Αγίους. Και το κανάλι μας, όπως έχουμε πει, είναι κανάλι κατηχητικό και ιεραποστολικό. Και παρακαλώ όσοι από εσάς μέσα από τις ομιλίες μας βοηθούν τις ψυχές τους, τη ζωή τους, παρακαλώ εκεί που γράφει η εγγραφή να κάνουν εγγραφή, αλλά και να το διαδίδουν σε φίλους, σε συγγενείς, διότι δι' αυτού του τρόπου βοηθούν και βοηθάτε εσείς οι ίδιοι στο έργο της Ιεραποστολής, της εξαπλώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι Άγιοι Ανάργυροι λοιπόν έζησαν περίπου το 284 στη Ρώμη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Καρίνος. Ήταν αδελφοί κατά σάρκα, δηλαδή από την ίδια μητέρα γεννημένοι, αλλά ήταν και πνευματικοί αδελφοί, διότι είχαν την ίδια πίστη. Ζούσαν μέσα σε μία εποχή ειδωλολατρίας. Όμως, τους είχε κερδίσει ο Χριστός μας. Με τις αρετές και τα ανδραγαθήματά τους άνοιξαν το δρόμο για πολύ κόσμο για τον ουρανό. Έκαναν τους εαυτούς τους οικονόμους της Θείας Εσπλαχνίας. Μοίραζαν απλόχερα όλα τα υπάρχοντά τους με γενναιοδωρία. Ήταν δηλαδή ελεήμονες. Διδάχτηκαν την ιατρική από έναν ειδωλολάτρη, περίφημο άνδρα της εποχής, που είχε μάθει την ιατρική του Ιπποκράτη και του Γαλινού. Με σκοπό σπούδασαν την επιστήμη, την ιατρική, να τη θέσουν στην υπηρεσία του Χριστού. Χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα και τις ιατρικές περιθάλψεις μάλλον ως πρόσχημα, ενώ στην πραγματικότητα θεράπευαν όλες τις ασθένειες των ανθρώπων, όπως και των ζώων, με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, ο οποίος τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Αρνούμενοι να λάβουν χρήματα ή δωρεές οποιοδήποτε είδους, προσέφεραν ως αντίτιμο της ιάσεως των σωμάτων την πίστη στο χορηγό της αιώνιας ζωής στο Χριστό. Δηλαδή δεν ζητούσαν χρήματα. Το μόνο που ζητούσαν ήταν όταν εθεραπεύονται οι άνθρωποι να πιστεύουν στο Χριστό, να πιστέψουν στο Χριστό. Αυτό πρέπει να έχουμε και εμείς μέλημά μας. Κάθε κίνησή μας πρέπει να αποσκοπεί στη σωτηρία του εαυτού μας και του συνανθρώπου μας, της οικογενείας μας και των γύρων μας. Καθώς η φήμη τους απλώθηκε στα πέρατα, άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσερχόντουσαν για να βρουν σε ποιο χωριό έμεναν ο Κοσμάς και ο Δαμιανός κοντά στη Ρώμη για να ζητήσουν τις προσευχές τους, και όσοι θεραπεύονταν από αυτούς επέστρεφαν στο σπίτι τους φωτισμένοι από την ορθόδοξη πίστη, διακηρύσσοντας την Εσπλαχνία του Θεού. Αδελφοί μου, βλέπετε ότι οι Άγιοι ως πρόσχημα είχαν
τα φάρμακα. Στην πραγματικότητα είχαν λάβει το χάρισμα από το Θεό να θεραπεύουν τους ανθρώπους. Και αυτό το χάρισμα εδόθηκε σε όλους μας. Εμείς πολλές φορές δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Και βλέπετε ότι όταν τελούνται θαύματα και θαυμαστά σημεία, τρέχουν από όλο τον κόσμο. Απορώ γιατί μερικοί, όταν ακούν ότι εκεί έγινε θαύμα, εκεί έγινε θαύμα, πρέπει να είμαστε δύσπιστοι. Και βλέπετε τι λέει, όσοι θεραπευόντουσαν, άρα δεν θεραπεύονται όλοι, διότι το θαύμα θέλει την πίστη στον Χριστό, θέλει τη συνεργία του Θεού, θέλει την πίστη του κληρικού που σταυρώνει, που προσεύχεται. Όλα αυτά σε ένα συνδυασμό επιτελούν το θαύμα. Και βλέπετε σειραίει κόσμος. Και έτσι συνέρε και στους Αγίους Αναργύρους. Όταν διαβάζουμε συναξάρια Αγίων, τότε αδέλφια μου δεν θα μας φαίνονται παράξενα πολλά πράγματα. Διότι ο Θεός πάντοτε σε κάθε εποχή έχει χαρισματικούς ανθρώπους τους οποίους ευλογεί και τολούνται μέσα από την προσευχή τους, μέσα από ένα σταύρωμα, μέσα από τα Αγία Λείψανα, όπως εμείς έχουμε τα Αγία Λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, του Αγίου Αυγουστίνου, της Αγίας Μόνικας και άλλα Λείψανα Αγίων, όπου έρχεται ο κόσμος, εδώ τα προσκυνάει, στο Άγιον Όρος που υπάρχουν, σταυρώνονται με το τίμιο ξύλο και πολλοί άνθρωποι θεραπεύονται. Και δεν γίνονται μόνο θαύματα σε ένα μέρος, θαύματα γίνονται και στην Τίνο, γι' αυτό τρέχει ο κόσμος κατά χιλιάδες, στον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, στον Άγιο Ραφαήλ στη Μυτιλίνη, στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Πορφύριο, στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Παντού γίνονται. Αρκεί να έχουμε καθαρή καρδιά, να είμαστε ανάργυροι, να μην διεκδικούμε ή να εκμεταλλευόμεθα το θαύμα με σκοπό το χρήμα ή τη δόξα, να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν κάνει μόνος του κανένα θαύμα, γιατί δεν μπορεί. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που θεραπεύει. Και προς τα εκεί πρέπει να οδηγούμε τους ανθρώπους και αυτό έκαναν οι Άγιοι Ανάργυροι. Έτσι λοιπόν η φήμη αυτή γέννησε ωστόσο, όχι μόνο μάζεψε πολύ κόσμο που ερχόντουσαν από τα πέρατα της Οικουμένης, αλλά ωστόσο το φθόνο και το μίσος κάποιων ανθρώπων. Βλέπετε. Λέτε και ζούμε και τότε και τώρα στις ημέρες μας. Όπου γίνεται έργο, όπου παράγεται έργο, ο διάβολος τελικά φθονεί, αδελφοί μου. Έτσι και τότε κάποιοι φανατικοί ειδωλολάτρες έσπευσαν να καταγγείλουν τον Κοσμά και τον Δαμιανό στον Αυτοκράτορα με το επιχείρημα ότι η επιτυχία των Αγίων αυτή, το ότι θεράπευαν τόσους πολλούς ανθρώπους, έθετε σε κίνδυνο τη λατρεία των θεών που προστάτευαν την αυτοκρατορική εξουσία. Έτσι και σήμερα, όταν ακούτε ότι η πίστη των ανθρώπων δυναμώνει και σειραίουν κατά χιλιάδες, είτε στην Τίνο, είτε στον Άγιο Νεκτάριο, είτε στον Άγιο Πορφύριο, είτε στον Άγιο Παΐσιο, οπουδήποτε σε κάποιον ιερέα που προσεύχεται με κάποια Άγια Λείψανα ή με το τίμιο ξύλο, με οτιδήποτε και προσέρχονται κατά χιλιάδες. Αυτό δυναμώνει την πίστη των ανθρώπων και η νέα τάξη πραγμάτων ενοχλείται από αυτό. Διότι οι άνθρωποι μεταστρέφονται κοντά στο Χριστό και έρχονται κοντά στο Θεό και στην Εκκλησία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι επαίνου και πρέπει, αδελφοί μου, να έχουν τη συμπάθειά μας και την αγάπη μας και όλοι μας να στηρίζουμε και να βοηθάμε την Εκκλησία μας, την πίστη, την Ορθοδοξία μας.
Έτσι λοιπόν τους κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούν μαγικές εποδούς για να διαδίδουν τη χριστιανική θρησκεία. Ο μονάρχης ανησύχησε από τα λόγια και έστειλε στρατιώτες να τους αναζητήσουν στον τόπο που συνήθως θεράπευαν οι ασθενείς. Έστειλε στρατιώτες να τους συλλάβουν και να τους πάνε ενώπιόν τους. Πήγανε έξω από τη Ρώμη, αλλά το έμαθαν οι χριστιανοί και τους έκρυψαν μέσα στο δάσος. Εκεί σε μια σπηλιά που παρέμειναν επί μέρες και νύχτες, παρέμειναν νηστικοί για την αγάπη του Χριστού. Όμως οι στρατιώτες, βλέποντας ότι θα γυρίσουν πίσω στον αυτοκράτορα άπρακτοι, τι έκαναν αδελφοί μου, συνέλαβαν κάποιους ευγενείς ανθρώπους χριστιανούς, τους οποίους θα οδηγούσαν εκείνους στον αυτοκράτορα. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό, αδελφοί μου, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, αμέσως βγήκαν από τη σπηλιά, έτρεξαν και βρήκαν τους στρατιώτες και τους είπαν: «Αφήστε αυτούς τους ανθρώπους, εμάς αναζητείτε, εμάς θα πάτε μπροστά στον βασιλέα». Έτσι και έγινε. Όταν έφτασαν λοιπόν μπροστά, βρήκαν τον αυτοκράτορα να κάθεται καθισμένο σε ένα ψηλό θρόνο εν μέσω πολυπληθού συνάξεως. Ήταν πολύς κόσμος. Ο Καρίνος πρόσταξε να παρουσιαστούν οι Άγιοι και τους είπε: «Εσείς είστε που απορρίπτετε τους θεούς και όσους τους λατρεύουν και αποδίδετε τις θεραπείες σας με μαγικό τρόπο σε κάποιον Χριστό που θανατώθηκε ως κακούργος και με βίαιο τρόπο». Ατάραχοι και πλήρης παρησίας, οι Άγιοι αποκρίθηκαν: «Μεγαλειότατε, δεν είμαστε ούτε αγύρτες, ούτε μάγοι, ούτε απατεώνες, γιατί εκεί στους αγύρτες, στους μάγους και στους απατεώνες βασιλεύει ο δαίμονας. Εμείς έχουμε αναγνωρίσει εκείνον, τον οποίον εσύ αποκαλείς νεκρό Ιησού, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός, που ήλθε να πάθει με τη θέλησή Του τα πάντα για τη σωτηρία μας και αναστήθηκε μετά την τριήμερο ταφή Του. Αυτή λοιπόν τη θρησκεία εμείς πρεσβεύουμε και στο όνομά Του θεραπεύεται κάθε αρρώστια και οι δαίμονες φεύγουν. Δωρεάν θεραπεύουμε, μεγαλειότατε, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου που μας συνέστησε να δίνουμε δωρεάν ό,τι λάβαμε δωρεάν και από Αυτόν. Αυτή είναι η επιστήμη μας και αυτό το φάρμακο των χριστιανών που θεραπεύει και σώζει, το όνομα του Ιησού Χριστού». Ο ηγεμόνας εξοργισμένος τους διέταξε με απειλή φοβερών τιμωριών να υποταχθούν στην πατροπαράδοτη θρησκεία των Ρωμαίων, την ειδωλολατρεία, σύμφωνα με την οποία οι θεοί είναι εκείνοι που διδάσκουν τις επιστήμες, τις τέχνες στους ανθρώπους και μάλιστα στην ιατρική ο Μέγας Ασκληπιός που προείσταται σε κάθε θεραπεία. Οι Άγιοι του αποκρίθηκαν ότι είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για τον Χριστό μας, αλλά δεν τον αρνούμεθα. Αλλά εσύ, αφού δεν καταλαβαίνεις όσα σου λέμε, αφού δεν θέλησες να μάθεις με τη λογική αυτό που είναι η αλήθεια, να ξέρεις ότι η στρεβλή διάνοιά σου θα το μάθεις σύντομα στην πράξη». Και τότε ένα ρίγος περνά όλο το σώμα του αυτοκράτορα. Αμέσως συντρίβεται η σπονδυλική του στήλη και το πρόσωπό του γύρισε προς τα πίσω, ανίκανο να μπορεί να γυρίσει δεξιά και αριστερά. Η ομίγυρη έκθαμβη αναφώνησε: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, Μέγας ο Χριστός». Και ο ίδιος αυτοκράτορας, αρνούμενος την αλαζονία του, είπε: «Πιστεύω στον Ιησού Χριστό, θεραπεύστε με τώρα». Και πράγματι, αφού ομολόγησε ο αυτοκράτορας πίστη στον Χριστό, ακούμπησαν τα χέρια του επάνω και τον εθεράπευσαν. Και τότε ο αυτοκράτορας τι έκανε? Λίγο αργότερα ο Καρίνος διέταξε την καταστροφή των ειδωλίων και την ανέγερση νέων ναών στο όνομα του Χριστού και κάλεσε όλους τους υπηκόους του να ασπαστούν την πίστη τόσο στη Ρώμη όσο και στην υπόλοιπη αυτοκρατορία
την πίστη των χριστιανών. Κατόπιν κάλεσε και τον επίσκοπο Φίλικα, ο οποίος χρημάτισε Πάπας Ρώμης από το 269 έως το 274. Είναι ο πρώτος επίσκοπος, ο Φίλιξ ο πρώτος, χρημάτισε, είναι ένας εκ των επισκόπων της Ρώμης και ζήτησε από τα χέρια του να λάβει το βάφτισμα. Οι Άγιοι Ανάργυροι τους είπε να πάρουν πλούτη ό,τι θέλουν, αλλά εκείνοι παρέμειναν για πάντα φτωχοί. Ο ειδωλολάτρης δάσκαλός τους που τους είχε μάθει την τέχνη της ιατρικής τους φθονούσε και τότε τι έκανε, ζήτησε να τους πάρει μαζί του να πάνε μια βόλτα επάνω στο βουνό να μαζέψουν ιατρικά βότανα και τότε τους λιθοβόλησε. Τον έναν με μια μεγάλη πέτρα τον χτύπησε στο κεφάλι και τον σκότωσε και τον άλλον πάλι με πέτρες τον λιθοβόλησε και τον σκότωσε και έθαψε τα σώματά τους επάνω στο βουνό. Επέστρεψε πίσω στην πόλη και όταν αναζήτησαν οι χριστιανοί τον Κοσμά και τον Δαμιανό, τους ιατρούς της ψυχής και του σώματός τους, εκείνος είπε ότι αναχώρησαν για κάπου και πήγαιναν να ασκητέψουν. Όμως μετά από λίγο καιρό, δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίνοντας στο βουνό, πέρασαν από το σημείο που ήταν ο τάφος τους. Εκεί ευωδίαζε ο τάφος και των δύο μαρτύρων, του Κοσμά και του Δαμιανού, και θεραπεύθησαν και τα δαιμόνια έφυγαν. Και όταν τους ρώτησαν οι χριστιανοί πού και σε ποιο σημείο, υποψιάστηκαν το τι είχε γίνει. Και τότε πήγανε εκεί στο σημείο αυτό. Έσκαψαν και βρήκαν τα Άγια Λειψανά τους, τα οποία τα έθαψαν με τιμές και έκτοτε τα Άγια Λειψανά τους των Αγίων Αναργύρων, που είναι διασκορπισμένα σε πολλά μέρη της γης, σε πολλούς ναούς, τελούν πλήστα όσα θαύματα. Και όσοι επικαλούνται τους Αγίους Αναργύρους, τον Κοσμά και τον Δαμιανό, εξασφαλίζουν την ίασή τους. Με την πίστη τους συνεχίζουν και σήμερα οι Άγιοι να θαυματουργούν. Να λοιπόν, αδελφοί μου, βλέπουμε μέσα από το συναξαριστή, τον οποίον όπως έχω πει επανειλημμένως πρέπει να μελετούμε, διότι είναι ανάγκη, αδελφοί μου. Εδώ μέσα βρίσκουμε την πίστη μας εφηρμοσμένη. Μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε το Λόγο του Θεού. Μέσα το συναξαριστή βρίσκουμε τα Λόγια του Θεού στην πράξη, πώς τα εφήρμοσαν οι πρώτοι χριστιανοί, αλλά και οι χριστιανοί όλων των αιώνων μέχρι και σήμερα. Αυτή η πίστη σώζει. Αυτή την πίστη και τη δύναμη των Αγίων και τη χάρη των Αγίων Αναργύρων να έχετε, αδελφοί μου. Θαύματα συνεχίζονται και γίνονται και στις ημέρες μας. Ο καθένας από μας έχει να διηγηθεί στη ζωή του πολλά θαύματα. Και το ότι αναπνέουμε και μας επιτρέπει ο Χριστός παρόλη την αμαρτωλότητά μας, και αυτό είναι ένα θαύμα. Και ότι από την ανυπαρξία, από το μηδέν που είμαστε, ήρθαμε στο είναι και υπάρχουμε και ζούμε, είναι θαύμα του Χριστού. Αλλά γίνονται και άλλα θαύματα πολλά. Καρκίνοι θεραπεύονται. Τυφλοί βλέπουν. Παράλυτοι περπατούν. Και στις ημέρες μας, αδελφοί μου. Όπως σας είπα, σε πολλά μέρη, σε πολλά σημεία της πατρίδος μας γίνονται θαύματα. Και όχι μόνο σε Ορθοδόξους, αλλά και σε Καθολικούς και σε Προτεστάντες και σε Μουσουλμάνους. Όποιος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, η χάρις του Θεού, αδελφοί μου, τελεί θαύματα. Διότι ο Χριστός είναι Πατέρας όλων μας. Θα ήθελα στην αγάπη σας να παρακαλέσω την ομιλία αυτή να την ανεβάσετε και να την κοινοποιήσετε στο Facebook. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Αλλά και το Σεπτέμβριο που πάμε στα Ιεροσόλυμα, εκεί στους Αγίους Τόπους που περπάτησε και έζησε ο Χριστός, η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι Άγιοι και μάρτυρες, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Εκεί, αδελφοί μου, το Σεπτέμβριο θα πάμε προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Ελάτε μαζί μας. Όσοι θέλετε να έρθετε, θα φύγουμε από Αθήνα.
και μπορείτε να δηλώσετε θέσεις στο τηλέφωνο 210-41-3-0-0-07 στο Καλλιδόνι Travel. Εκεί θα δηλώσετε θέσεις και σας περιμένω και στο μοναστήρι μας. Στις 23 του μηνός, ημέρα Σάββατο Ιουλίου, θα έχουμε, αδελφοί μου, το τεσσαροκονθήμερο μνημόσυνο της Γεροντήσης Παϊσίας της Ελεήμονος. Θα σας περιμένουμε κοντά μας, όπως κοντά μας μπορείτε να έρθείτε και στις 19 Ιουλίου που γιορτάζει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί.